Γεια σα, φίλε και φίλοι. Καλώ ήρθατε στο 32ο. Αν δεν κάνω λάθο, το τεύχο τη συλλογή σημαντικά αγραφημένα παραμύθια. Όντω είναι το τεύχο 32. Εδώ και μια φορά έχουμε ένα παραμύθιο που να μην σα πω ψέματα που δεν ξέρω καν αν το έχω δει γενικά. Okay, όλα τα άλλα κάπου έχει τύχει να τα πετύχω. Και άλλα που δεν έχω δει. Έχει τύχει να τα πετύχω λίγο αυτά. Αυτό που δεν μου χτυπάει κανένα καμπανάκι. ίσως λίγο εδώ. Αλλά πάρα πολύ λίγο. σω δεν ήταν για τα πιο δημοφιλή, ε, ξέρω εγώ, παιδικά, ταινίε κινημένων σχεδίων τέλο πάντων τη Εντάξει, το παιδικά πάντα στι εισαγωγικά το βάζουμε. Αλλά δεν το έχω δει. Αν είναι καλό τώρα εδώ να δούμε μια. Ή, γράψτε μου και στα σχόλια. Αλλά να ρίξουμε και εδώ μια ματιά. Η φιγούρα μου άρεσε πολύ που έχουμε τα δύο ποντικάκια. Τον Μπερνάρ και την ε, Βιάνκα. Ωραίο, ωραία φιγούρα. Έτσι ολοκληρωμένη κι αυτά. Μ' άρεσε αυτό σαν φιγούρα. Αλλά σαν την ίδια αυτά δεν ξέρω. Ίσως δεν ήταν για τι πιο δημοφιλεί ταινίε κι αυτά ο βάλτο του διαβόλου, τρομακτικό μέρος, υπέρα ένα τρομακτικό μέρο, υπέρ ένα λιγό κορίτσι που δεν πάει πουθενά χωρί τα κουδάκι τη, δεν θα έπεσε καμία περίπτωση να βρίσκεται εκεί. Τώρα βάζει ένα μήνυμα μέσα σε ένα μπουκάλι και το ρίχνει στο νερό. Οκ, okay, και κάτι. Δεν, δεν, δεν ξέρω καθόλου. Γράψτε μου στο σχόλιο ήταν ωραίο και αυτά. Τώρα εδώ ίσω με ξένιζε, ίσω μικρό, ή απλά δεν είχε πέσει και ιδιαίτερη καμπάνια διαφήμιση και αυτά, γιατί τα πολύ βλέπαμε, δεν ξέρω ένα μήνα μέσα από μπουκάλι. Εντάξει, το μήνυμα γράφει βοήθεια. Ο βάλτο του διαβόλου είναι ένα τρομακτικό μέρο. Τώρα που δεν σου ξεχνάει, ο βάλτο του διαβόλου. Ποιο βάλτο του διαβόλου. Γενικά είναι λίγο κρύπη εδώ η φάση. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Το μπουκάλι συνεχίζει να επιπλέει. Α, ε, αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Ναι, ο Μπερνάρ, αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Οκ. Okay. Ο Μπερνάρ, τι έχουμε εδώ. Πιάνει ο Μπερνάρ, ξεκινώ να ζητούν στοιχεία. Στο ορφανοτροφείο, η πέννη. Α, έχει ορφανοτροφείο, ε. Οκ, okay. άρα πρέπει να έχει ένα αλφα βάθο. Η μαντά μέδουσα, το κατάστατο τη μαντά μέδουσα βρίσκεται εκεί κοντά. Τα δύο ποντίκια μπορούν να τρυπώσουν μέσα εύκολα. Οκ, okay, δεν ξέρω καν τι βλέπω. Ο Μπερνάρ και η Μπιάνκα αυτή σκηνή τώρα εδώ με το πουλί και αυτά. Οκ, okay. κάτι μου θυμίζει, αλλά το ένα στήρι, άλλο, να φοράει κράνο. Αυτό με το άλλο του κάτι μου θυμίζει. Ναι, αλλά εντάξει. Εν τω μεταξύ ο Μπερνάρ και η πιάνκα... Ο Μπερνάρ γιατί έχει πιο χρώμα. Δεν ξέρω. Εδώ σαν άλλο, βλέπω. Ναι, ο Μπερνάρ και από την ομπρέλα. Στο μεταξύ η Πέννη έχει καταφέρει να πετεύσει, Τι κάνει εδώ, η άλλη βγάζει κροκόδηλου. Έχει του κροκόδηλου σαν ε, κατοικίδια, ξέρω εγώ. Τι φάση, έτσι, μαντάμ, τι μαντά με έδωσα. Τη πιάσαν τη μικρή Πέρνη, την Πέννη, ο Μπερνάρ, η Μπιάνκα και το ποντικό ζευγάρι. Α, το ποντικό ζευγάρι είναι αυτή. Ναι, ρε, ο Μπερνάρ, γιατί έχει τέτοιο χρώμα. Ε, εδώ, δεν ξέρω. Εντάξει, το πιο ποντικό χρώμα, αλλά εδώ είναι λίγο διαφορετικό το χρώμα του. Βλέπετε. Οκ. Okay. Και είμαστε λίγο αρκετά εκτό, νομίζω, χρωματικά. Μάλιστα. Ναι, εσύ τι λέει ότι έχουν ίδιο χρώμα. Τώρα για να ξεχωρίσει, δεν ξέρω. Καταρχήν και η Μπιάνκα έχει ένα έτσι λίγο πιο ροζό, μπομπον, κρέμ, χρώμα. Ξέρω εγώ, όλα μαζί. Ναι, εσεί οι γυναίκε θα ξέρετε καλύτερα τα χρώματα. Αλλά εντάξει, την παίρνει την Μπιάνκα. Όχι, okay, την κάνω προ το άστρο, τον Μπερνάμ. Γιατί έτσι έχει αρκετή διαφορά στο χρώμα. Ε, ο Μπερνάμ σε σχέση με αυτό που βλέπουμε εδώ. Οκ. Okay. Και στο καπέλο και σε αυτά. Ή μετά, δεν ξέρω. Μόλι μετά τον έδειξε έτσι τίποτα. Δεν έχω ιδέα. Το κρανίο, έλα, ρε φίλε, έχει σκηνικά περίεργα. Έχει σκηνικά περίεργα. Δεν ξέρω, εδώ πάλι η Πέννη παλεύει με του κροκόδηλου. Η άλλη έχει βρει ένα διαμάτι, τι έχει γίνει εδώ πέρα. Οκ, okay, πάλι κροκόδηλοι. Το αρκουδάκι τη παίρνει. Εδώ. Α, γύρισε γονίστη. Ε, σαν να μοιάζει αυτή. Ναι, ναι, ναι. Αρκετά μεγάλη διαχρωματική διαφορά. Με περνάει και πιάνει και φεύγουμε μαζί με τον Νίκαρο. Έλα, ρε φίλε, Νίκαρο λέει το άλμπατρο. Οκ, okay, ωραία ονομασία. Αρκουδάκι τη Πέννη, ναι, αυτά τα μικρά τα είδαμε. Οκ. Okay. Φαίνεται ιδιαίτερο. Δεν με έψει ιδιαίτερα. Ακόμα και τώρα δεν με έψει ιδιαίτερα να το δω. ιδιαίτερα να το δω. Τώρα εντάξει, δράστε μου και εσεί κάθε στα σχόλια πώ ε, σα φαίνεται, τι έχετε να μου πείτε για αυτή την και αυτά. Δεν ξέρω, ακόμα και αυτό που βλέπω δεν με ψήνει ιδιαίτερα. Θα έχει ωραία μηνύματα σίγουρα. Δεν είναι τη Disney, ορφανοτροφία. Βλέπω, παίρνει, πιάνκα, περνάει, ιστορίε. Δεν ξέρω. Και η φιγούρα λίγο με εδώ, γιατί είναι λίγο διαφορετική χρωματικά. Δεν πειράζει όμω καθόλου να πω ένα παραμύθιο που δεν το γνωρίζω καν. Οπότε δεν με πειράζει και ιδιαίτερα. Ε, εντάξει, θα χαθεί μαζί με τι άλλε 99 ή 98 έστω φιγούρε τη Disney. Λοιπόν, να την ανοίξω όμω και αυτή προσεκτικά για να την δούμε λίγο καλύτερα. Και όπω έχω ξαναπεί, και όπω λέω, μάλλον κάθε φορά και πρέπει να έχω γίνει γραφικό, και απλά να σα έχω κουράσει, τι ανοίγω έτσι προσεκτικά. γιατί τι ξανακαρτάω έτσι μέχρι να μπουν κάπου. Όποιο και δεν έχει κάπου να τι βάλει και αυτά, τι κρατήσει μέσα εκεί για να μην τι έχει πεταμένε όλε μαζί κάπου και να τζουνιστούν μια με την άλλη και αυτά καλύτερα έτσι. Και η φιγούρα μα είναι αυτή. Θέλω να πιστεύω πως είναι ο Bernard και η Bianca, ε, η Bianca okay, όχι χρωματικά είναι πιο κοντά στην κανονική Bianca, ο Bernard ε, όχι, όχι ιδιαίτερα, αδιαφέρει αρκετά το χρώμα του, εντάξει το κάνανε πιο χρώμα ποντικού, πιο αυτό το ποντική, τώρα δεν ξέρω πόσο σωστά πιάνει το χρώμα πάνω, ε, σαν να το βλέπω στο μόνιτο να το κάνει λίγο πιο μπλε, να μπληδίζει λίγο παραπάνω, εγώ τώρα από κοντά που το βλέπω δεν είναι τόσο, είναι λίγο πιο ποντική, το πιο ποντική γκρι, αλλά εντάξει, παίξαν save σου λέει: Κάτσα κάνουμε save αυτό το χρώμα. <laughs> <laughs> δεν ξέρω. <laughs> αλλά είναι ωραία φιγούρα πάντω. Επειδή είναι και τα για τα ποντικάκια μαζί, είναι από αυτέ τι ολοκληρωμένε φιγούρε όπου μου αρέσουν αρκετά και. και δεν είναι και πάρα πολλέ στην συλλογή όπου είναι έτσι διπλέ. Έχει αρκετέ ναι, αλλά έχει αρκετέ μεμονωμένε. εντάξει, με έναν ήρωα. Αλλά αυτέ οι διπλέ έχουν έτσι ένα κάτι που αρέσουν παραπάνω που έχει και του δύο χαρακτήρε και είναι λίγο πιο ολοκληρωμένε ε, σαν φιγούρε. ωραία φιγούρα. Εντάξει, τα πρόσωπά του και σε αυτά ωραία δουλειά. Μόνο το χρώμα του Μπερνάν λίγο με έκανε. Αλλιώ σαν φιγουρά είναι πολύ κομπλέ. Σαν φιγουρά δεν έχει θεματάκια ιδιαίτερα εδώ. Α, το πλαστικό είναι εδώ από το καλό. Το mold line αυτό. Οκ, okay, δεν μα πειράζει ιδιαίτερα. Εδώ η μπιάνκα μα, ο Μπερνάν μα. Όχι, όχι. Η φιγουρά είναι πάρα πολύ όμορφη. Η φιγουρά είναι πάρα πολύ όμορφη. Μια ωραία και ολοκληρωμένη φιγουρά. Απλά θέλω να μου πείτε με το παραμύθι και πώ. Δεν ξέρω αν ψυθώ να δω την ταινία και αυτά. Δεν με κατάφερε δεν το παραμύθι. Να σα πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, θα δούμε. Να ακούσουμε και λίγο το πρώτο κεφαλαίο και να κλείσουμε. <Κι> Welcome to Jurassic Park, Bernard και Bianca. <laughs> λίγο μουσική. Ο βάλτο του διαβόλου είναι ένα τρομακτικό μέρο. Υπένει ένα γλυκό κοριτσάκι που δεν πάει πουθενά χωρί το αρκουδάκι τη, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να βρίσκεται εκεί. Τώρα βάζει ένα μήνυμα μέσα σε ένα μπουκάλι και το ρίχνει στο νερό. Ελπίζει με όλη τη την καρδιά πω κάποιο θα το βρει και θα έρθει να τη σώσει. Είναι τυχερή, γιατί οι δύο αλιγάτορες που δουλειά του είναι να προσέχουν να μην φύγει, δεν έχουν δει τι έκανε. Οκ. Okay. Οι ήταν για τα κατοικίδια της Μαντά Μέντσουσας και προσέχανε την, την Μπέν να μην φύγει. Okay. Ε, ωραίο, ιδιαίτερο και αυτά δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν να το δω. Αυτό που βλέπω εδώ ας πούμε αρέσει, το Άλμπατρο πάνω, είναι εμβληματική σκηνή, σίγουρα την έχουμε δει και αυτά. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Το βλέπετε και εσεί μου γράφετε κάτω στα σχόλια πώ σα φάνηκε. Είναι από τι συλλογέ τη Τετάρτη, οπότε το βλέπετε κανονικά Πέμπτη και είναι τελευταία για σήμερα. Πιο σα άφησα τι άλλε όπου είχαν λίγο παραπάνω φτιάξιμο. Λίγο πολύ αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Και αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλε διάφορε συλλογέ όπου βλέπουμε, συλλέγουμε, φτιάχνουμε μαζί. Κάντε subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια από μα. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι, και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.